Συνέγινές μου, θέλω να δώσω ένα μήνυμα και σε όλους τους Έλληνες, αλλά ιδιαίτερα και στους αδερφούς μου πόντιους. Το περιστατικό με τον Μπουτάρι που έχει γίνει viral στην Ελλάδα και στα δικά τους σιωνιστικά ΜΜΕ. Ακούμε τον κύριο Καμίνη, είμαστε όλοι στο πλευρό του κυρίου Μπουτάρι, του αδερφού μας λέει, στο πλευρό της δημοκρατίας. Έχουμε λανθασμένη την έννοια της δημοκρατίας. Καταρχάς, η δημοκρατία δεν είναι ο Μπουτάρης. Δημοκρατία είναι τα δημιουργήματα και δύο δημότες. Και οι δημότες εκλέγουν αυτόν που θα άρχει στους δημότες. Οι δημότες είναι Έλληνες και είστε στην ελληνική επικράτεια. Βέβαια, η προσβολή ήταν τεράστια και βεβαίως όσοι έχουν γράψει, όπως ο Καμίνης, όπως ο Αλέξης ο Τσίπρας, που πήρε και θέση ως πρωθυπουργός. Βεβαίως, όσον αφορά, συμφωνώ ότι έναν άνθρωπο γεραιό, ο οποίος ίσα που στέκεται στα πόδια του, δεν τον χτυπάς, γιατί δεν υπάρχει κανένα μήνυμα να του δώσεις. Και δεν υπάρχει μήνυμα, αν το θέλετε, να χτυπήσετε τον Μπουτάρι, επειδή την ημέρα που ήταν η γενοκτονία των αδερφών μας ποντίων, του ελληνισμού δηλαδή, ποντίου σημαίνει Έλληνες, από τον Πόντο, ο Μπουτάρης έκανε παρέλαση με μια ανώμαλη παρέλαση με τα gay party. Το ζήτημα είναι να ξέρετε ότι κάθε φορά μαζεύουν από όλη την Ευρώπη, έτσι, τους βάζουν και τα εισιτήρια και έρχονται. Εσείς βλέπετε παρέλαση και νομίζετε ότι αυτά είναι στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά όλα, δεν λέω, έχει η Ελλάδα, αν και η Ελλάδα έχει και ξένα φρούτα τέτοια, γιατί διονύζεται αυτό το είδος, έτσι θέλουν, και το διαφημίζουν. Ωστόσο όμως, αυτό που θέλω να πω είναι, εντάξει, πιάσατε τους φταίχτες από τη... Βγάλατε στα κανάλια σας, τους δικάσατε, μπράβο, ναι. Πάμε τώρα λοιπόν στο δεύτερο γύρο. Ο δεύτερος γύρος είναι των Ελλήνων. Όσοι πήρανε θέση ότι στηρίζουμε τον Μπουτάρι και τις απόψεις του, ότι δεν μας νοιάζει ποιον κολοέλληνα σκότωσε ο Κεμάλ Ατατούρκ και όλες αυτές τις ωραίες ατάκες, γιατί αναδιαστήματα ο Μπουτάρης έχει δείξει τον ανθεληνισμό του, έχει δείξει ότι είναι κατά των Ελλήνων, έχει δείξει με πάρα πολλούς τρόπους πόσο μισή τους Έλληνες, φορώντας και σύμβολα σιωνιστικά, εβραϊκά, μέσα στην Ελλάδα, το οποίο δεν μας πειράζει, αλλά είσαι δήμαρχος, αδερφέ, δεν μας πειράζει να ζεις μαζί μας, αλλά όταν είσαι και διαχειρίζεσαι ανθρώπους και δει τη ζωή μιας πόλης, θα πρέπει να ήσουν άψογος και να μην προκαλείς τίποτα. The first things we did was that we opened the doors, we brought up that Mustafa Kemal Atatürk, he was the founder of the Turkish Republic. He brought many changes in the Turkish Republic. I don't give a shit if he killed or not Greeks or whatever. I don't give a shit if he killed or not Greeks or whatever. Ο Μπουτάρης έχει προκαλέσει πολύ ρατσισμό, έχει πολλά πράγματα προκαλέσει που είναι σε μήνυση ρατσισμού. Οι Έλληνες πρέπει να χτίσουν, οι σύλλογοι ποντιακοί να κάνουν μήνυση καθαρά ρατσιστική και προσβολή των προγόνων, των πολιτισμικών μας, έθων και άλλες κατηγορίες για πάρα πολλά πράγματα που έχει πει ο Μπουτάρης, και στη μήνυση να βάλουν, χωρίς να φοβηθούν τίποτα, όλα τα παιδιά αυτά που στηρίξαν τον Μπουτάρη, να τους δώσουν ένα μήνυμα. Ακόμα να βάλουν και το κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο, το οποίο πήρε θέση και λέει είμαστε στον πλευρό του Μπουτάρη. Δηλαδή, κύριε στην κοινότητα την εβραϊκή, συμφωνείτε, η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της. Αυτοί που χτύπησαν τον Μπουτάρη, κακώς τον χτύπησαν, okay, δικάστηκαν οι άνθρωποι. Αν και το παρακράτος και το δικό σας παρακράτος χτυπάει συνέχεια καταστήματα, χτυπάει Έλληνες. Έχει χτυπήσει 200 καταστήματα της Ελλήνων Συνέλευσης και τα έχει σπάσει και η δικαιοσύνη δεν πήρε τίποτα. Εγώ έχω δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι δύο εγκληματικές φορές που οργανώθηκαν για να με σκοτώσουν, το οποίο η ασφάλεια απλά κοίταγε και ήταν δίπλα. Αυτά είναι στοιχεία που τα έχουμε. Θα επιμεληθούμε για αυτά στην ώρα που πρέπει. Ωστόσο όμως τώρα, ακόμα και το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο πρέπει να είναι στη μήνυση αυτή. Και η μήνυση πρέπει να γίνει από πολλά μέρη της Ελλάδος. Κατηγορούμενοι στη μήνυση να είναι όσοι πήγαν που δήλωσαν ότι να είναι στο πλευρό του Μπουτάρη. Δηλαδή στις απόψεις του Μπουτάρη. Πάει. Ότι τον χτύπησαν ή έφαγε δύο χαστούκια. Μπορεί να χρωστάει σε κάποιον ή να έχει κάποιο προηγούμενο, έφαγε δύο χαστούκια. Πήγαν στον εισαγγελέα, το λύσανε, ρε παιδί μου. Αν και αυτό το περιστατικό δεν έχει διαφορά από την προβοκάτσια που στείλουν όλο το παρακράτος. Χτύπησαν τον Μπουτάρη και έλα να δούμε. Και φυσικά από ό,τι έμαθα ήταν Γεωργιανός ο άλλος ήταν κάτι άλλο, δεν ξέρω τι ήταν και τι παρακρατικό έχουν στήσει. Ωστόσο όμως, εντάξει, τους δικάσατε.
Πάμε λοιπόν όμως σε μια πραγματική βάση. Τώρα πάμε στο δεύτερο γύρο. Πρέπει να γίνουν μηνύσεις ρατσισμού και ό,τι άλλη ποινή επισύρει ή που έχει κάνει κατηγορία επισύρει, όλα αυτά που έχει πει ανά τα χρόνια και αυτοί που στήριξαν και είμαστε στο πλευρό του Μπουτάρη, που συμφωνείτε ότι καλά έκανε ο Ατατούρκ και σκότωσε τους Έλληνες, και όλα οτιδήποτε έχει πει ο Μπουτάρης είναι σαν να παίρνετε θέση και να είστε ο Μπουτάρης που τα είπε. Αυτός λοιπόν που τα έχει πει και έχει προκαλέσει πάρα πολλές φορές, να μαζέψετε όλα τα βίντεο ότι έχει πει και ό,τι έχει επισύρει και να κάνετε μηνύσεις, όπου μέσα στη μηνύση να είναι το κεντρικό Ισλανό Συμβούλιο, το οποίο πήρε θέση, είμαστε στο πλευρό. Είσαι στο πλευρό. Μάλιστα. Άρα συμφωνείς και εσύ. Ναι, αλλά ζεις στην Ελλάδα και είσαι μαζί μας. Και καλά κάνανε ο Ατατούρκ, ο οποίος είναι Εβραίος ο Ατατούρκ. Δεν το ξέρετε ότι ο Ατατούρκ είναι Εβραίος? Ο Ατατούρκ, αν δεν θέλετε να το μάθετε, είναι Εβραίος. Καθαρός. Λέει Τούρκος. Μα αφού δεν υπήρχε Τούρκος, τώρα έγινε Τούρκος. Βέβαια, να μάθετε ότι ο Ατατούρκ είναι εξάδελφος του Ελευθερίου Βενιζέλου, που σας το έπαιζα από την Κρήτη. Και στο σόι του Ελευθερίου Βενιζέλου είναι το Μητσοτακέικο όλο. Να τα μάθετε και αυτά. Και είναι Εβραίοι. Και είδες οι Εβραίοι υποστηρίζουν τον Ατατούρκ, που μας έσφαξε εμάς. Πλάκα κάνετε ρε παιδιά, μέσα στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και πρέπει να σταματήσει. Και θα το σταματήσουν οι Έλληνες. Να κάνετε λοιπόν τις μηνύσεις. Ωραία. Δικάστηκαν οι άνθρωποι που χτύπησαν τον άνθρωπο, δεν έπρεπε να χτυπήσουν. Πολύ λογικό. Πάει. Τελείωσε αυτό. Πάμε να δούμε και το δικό μας λοιπόν. Για ό,τι έχετε πει και για ό,τι έχετε κάνει. Βάλτε και την κοινότητα μέσα. Βάλτε τον Καμίνη, τον Τσίπρα και όποιο άλλο καλό παιδί πήρε θέση. Τη Φοφό, τη Φόφη. Γεννηματά. Είμαι στο πλευρό του Μπουτάρη. Με πού θα σε μάνα, με τον Έλληνα θα σε. Δεν συζητάμε ότι το χτυπήσαν, συζητάμε για αυτά που είπε. Ρε, γίνεται η γενοκτονία των ανθρώπων, των προγόνων μας. Και πας και κάνεις με τα ανώμαλα πάρτι και πορεία να μάρτυξες τι. Και λες ότι δεν με νοιάζει πόσους σκότωσε ο Ατατούρκ, πόσους Έλληνες σκότωσε, χέστηκα. Πού μιλάς, ρε φίλε. Πόντι, αδερφοί μου, ετοιμάστε τις μηνύσεις σας από όλους τους συλλόγους. Αν οι πρόεδροι των συλλόγων σας, που βεβαίως είναι μασονοποιημένοι και βεβαίως είναι και ευρωκρατούμενοι και βεβαίως έχουν φωλιάσει πολλοί Εβραίοι μέσα στους πόντιους, βγάλτε τους έξω, καθαρίστε τους χώρους σας, καθαρίστε τα σπίτια σας, καθαρίστε τα μυαλά σας. Να γίνουν μηνύσεις από τους συλλόγους και από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Και οι Έλληνες να κάνουν μηνυτήριες αναφορές για όλο το ρατσιστικό κομμάτι που πρόσφερε ο Μπουτάρης απλόχερα όλα αυτά τα χρόνια στον ελλαδικό χώρο και για τις απόψεις του. Και βεβαίως όλους αυτούς που στηρίζουν τις απόψεις, γιατί είναι θέμα άποψης. Στηρίξαν τις απόψεις οι οποίες είναι ίδιες με τους δυνάστες, με τους δολοφόνους και τους εκτελεστές μας. Και φυσικά με μεγάλους προδότες που έχουν περάσει από την ελληνική επικράτεια. Είναι η ώρα να ενδώσετε. Το δίκιο είναι δίκιο. Ας κάνουμε και εμείς χρήση του ρατσιστικού νόμου. Θα δούμε λοιπόν το ρατσιστικό νόμο που βγάλαν αυτοί, γιατί τώρα είναι ο πραγματικός ρατσισμός, για τον ρατσισμό που δέχεται ο Έλληνας, να κάνετε όλες τις μηνύσεις για τον ρατσισμό και να βάλετε κατηγορούμενος όλα αυτά τα παιδιά, τον Τσίπρα, κατηγορούμενος. Είσαστε πλευρό του Μπουτάρη, με τις απόψεις του. Πολύ ωραία. Να το δω. Τράβοντας ένα δικαστήριο. Να ακουστεί μου ωραία σε ένα έδρανο και σε μια ακρόαση αλήθεια και το τι έχει γίνει. Και εκεί σε αυτή την αίθουσα να σκάσουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν την ιστορία και να μην είναι ευρωκρατούμενοι ή χριστιανοκρατούμενοι, γιατί το ίδιο πράγμα είναι. Βέβαια, οι πόντιοι που είστε προσκολλημένοι κατά από εικόνες του χριστιανισμού, να ξέρετε ότι ουσιαστικά χτυπήσανε ή χτυπήσατε, αν το χτυπήσατε, χτυπήσατε τον απόγονο του Αβραάμ, του Ισαάκ και όλων αυτών των σιωνιστικών μορφωμάτων που είναι στο δόγμα. Αυτό χτυπήσατε. Από τη μία τον θέλετε, από την άλλη τον ψηφίσατε, από την άλλη τον εδέρνετε, αλλά και από την άλλη έχετε γονατίσει όλο το μόρφωμα του Γιαχβέ, το οποίο δεν είναι τίποτα παραπάνω και λιγότερο από ευρωσιωνιστικό σύστημα. Κατάλα, να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Όσον αφορά όλοι οι Έλληνες και όλα τα σωματεία, πρέπει να εκτελέσουν μια ωραία μήνυση ρατσιστική, να βάλουν όλα αυτά τα παιδιά μέσα, να παρουσιαστούν σε μια αίθουσα, να μας πει ο κύριος Χαμίνης τι εννοεί. Μάλλον τι εννοεί, ξέρουμε τι εννοεί. Είσαι στον πλευρό του Μπουτάρη. Να μας πούνε και η κοινότητα Ισραηλινή που είναι στην Ελλάδα και αφορολόγητη και με νομοσχέδια και με νόμους τα οποία είναι κατάπτυστα και απαγορεύονται καν να υπάρχουν και βάσει του νόμου του ΙΕ και των παγκόσμιων νόμων θα έπρεπε αυτά να μην έχουν γίνει στην Ελλάδα. Αλλά τώρα θα το κανονίσουμε και θα το δούμε σε ποια βάση έχει μπει και έχει στηθεί. Ωστόσο όμως, ναι, να εκτελέσουμε και εμείς το ρατσιστικό νόμο που γίνεται συνεχώς ρατσισμό στους Έλληνες. Στους απογόνους μας, προσβολή νεκρών, προσβολή αγωνιστών, πολεμιστών και όλο μας το DNA. Εκτελέστε, συνελλήνες μου, αυτό έχω να πω. Όσον αφορά
Τώρα ποιο τον κοπάνισε, θα μπορούσε να τον κοπάνισει. Και εκεί που πάει και μεθάει, θα μπορεί να τον χτυπήσει κάποιο ή να χτυπήσει κανέναν άλλον. Δεν λέει τίποτα αυτό. Απ' την άλλη, θεωρώ ότι ήταν ένα χτύπημα, το χτυπήσανε όχι Έλληνες άνθρωποι, παρακρατικά συστήματα για να πάρει αυτή τη διάσταση. Όμως αυτή η διάσταση που πήρε τώρα το θέμα είναι καλό τώρα, είναι δίκαιο τώρα. Έλληνες και ελληνικά σωματεία, συλλόγοι, ποντίων, αλλά και Ελλήνων, από Κρήτη, από παντού, να εκτελέσουν μία μήνυση για ό,τι έχει πει. Συλλέξετε όλο το υλικό, ό,τι έχει πει, αν θα γενικό όλο αυτόν τον καιρό, και εκτελέστε μία μήνυση με κατηγορίες, με κατηγορούμενους και αυτούς που πήγαν στο πλευρό τους. Να ακουστεί σε ένα κουρατήριο τι ακριβώς κάνουν οι Εβραίοι, τι ακριβώς θέλουν οι Σιωνιστές, τι ακριβώς μας λες, δεν μας νοιάζει ποιος σκότωσε και δεν μας νοιάζει τίποτα, αλλά είσαι δήμαρχος, και δει θεσμικό κομμάτι. Εκτελέστε τις μηνύσεις ακριβώς. Πρέπει να το κάνετε. Να μπει σε λειτουργία ο ρατσιστικός νόμος που πραγματικά γίνεται ρατσισμός κατά των Ελλήνων, κατά των ανθρώπων, κατά του δικαίου. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.